Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της χαράς, της αγάπης, της ελπίδας, της μεγάλης προοπτικής για τον άνθρωπο. Είναι η μέρα που η Εκκλησία μας γιορτάζει την κατασάρκαν γέννηση του Υιού του Θεού από την υπεραγία Θεοτόκο στο σπήλαιο της Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Κάθε Χριστούγεννα θα πρέπει να σημαίνουν τη δημιουργία ευτυχισμένων ωρών για το αύριο, για να ξαναζήσουμε συγκινητικές στιγμές του χθες. Χριστούγεννα δεν είναι μόνο η εποχή για προσάναμα ξύλων, στο τζάκι, το στόλισμα του δέντρου, αλλά πρωτίστως η πρόσχαρη φλόγα της φιλανθρωπίας και η δοτικότητα της προσφοράς από την καρδιά μας προς όλους ανεξαρτήτως. Χριστούγεννα είναι η τήρηση και η υπόσχεση στον εαυτό μας να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη για να μπορέσουμε να ξαναβιώσουμε τις όμορφες αναμνήσεις της παιδικής αθωότητάς μας. Ποιος μπορεί αλήθεια να αντισταθεί στα υπέροχα εορταστικά κλίματα των Χριστουγέννων? Αμέτρητα λαμπλιόνια πλημμυρίζουν τη νύχτα με μαγικό φως και πασπαλίζουν με αστερόσκονη τα όνειρά μας. Την ίδια στιγμή που τα δώρα, τα ψώνια, τα υπέροχα γλυκά και τα παιχνίδια γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας, ως ένα ευχάριστο διάλειμμα από το φορτωμένο με υποχρεώσεις πρόγραμμα του υπόλοιπου χρόνου. Τα Χριστούγεννα όμως είναι πολλά περισσότερα. Είναι αφιερωμένα στο Χριστό και κάθε φορά λησμονούμε τη θρησκευτική διάσταση των εορτών, χάνουμε κάτι πολύ σημαντικό και ουσιώδες για την πραγματική σημασία τους. Σίγουρα, η εμπορική διάσταση των Χριστουγέννων είναι πιο ελκυστική. Ίσως γιατί δεν απαιτεί να κοιτάξουμε εκεί όπου νιώθουμε περισσότερο γυμνοί και ανασφαλείς μέσα στην καρδιά μας. Κάθε φορά όμως που καταφεύγουμε στην ύλη γιατί φοβόμαστε να κοιτάξουμε καλύτερα μέσα μας, η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων δεν θα μας αγγίζει. Όσο ψηλά δέντρα και αν στολίσουμε, όσα μπαλκόνια και αν φωταγωγήσουμε, όσα υπέροχα και αν διαφημίσουμε στα social media. Τα Χριστούγεννα είναι αφιερωμένα σε εμάς, την αδύναμη ανθρώπινη φύση που τράνεψε γιατί χώρεσε ολόκληρη μέσα σε μία φάτνη, που άναψε ξανά την ελπίδα μέσα στο σκοτάδι ενός σπηλαίου, στη μακρινή Βηθλεέμ, που τιμήθηκε με την ενσάρκωση του Θεανθρώπου Χριστού. Το μήνυμα της ανανθρώπισης είναι πάντα ζωντανό και επίκαιρο. Δεν οριοθετείται στο χρόνο και ακούγεται δυνατά σε κάθε ανοιχτή καρδιά. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, πλούσιο ή φτωχό, άρρωστο ή υγιή, σε όποια μέρη και πλάτη του κόσμου και αν κατοικεί, σε όποιο Θεό και αν πιστεύει. Φέτος χρειαζόμαστε το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας πιο έντονα και πιο επιτακτικά. Απόψε, εντός του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου των Ξένων, ζούμε μια βραδιά με ένα εντελώς δυτικότροπο πρόγραμμα από τους τραγουδιστάδες της Άκυνθος με μαέστρο τον Νίκο Γράμψα και τη Ροδάμπελο με μαέστρο την Ανδριανή Λικούρεση, που έρχεται να ζεστάνει τις ψυχές μας. Μια μαγική βραδιά γεμάτη φως και αγάπη, με το αστέρι της αγάπης να ανήκει δικαιωματικά σε όλους και με συνδιοργανωτή την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Η γέννηση του Χριστού σηματοδοτεί τη νέα αρχή, ένα καινούριο ξεκίνημα για να έρθουμε ακόμα πιο κοντά σε όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Οι μέρες αυτές να είναι γεμάτες προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο και τα φετινά Χριστούγεννα να είναι μια γιορτή ελπίδας και αλληλογγύης για τον συνάνθρωπο. Ενωμένοι δίνουμε τη μάχη για να δημιουργήσουμε όλα όσα ονειρευόμαστε. Η πίστη και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για μια κοινωνία ίσιων ευκαιριών που τους αγκαλιάζει όλους, για ένα μέλλον στο οποίο μπορεί κανείς να επενδύσει, να σχεδιάσει και να ονειρευτεί, είναι πιο αναγκαία από ποτέ άλλοτε. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και η Άγια Έννηση του Θεανθρώπου να αποτελέσει την ακτίνα της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον για όλη την ανθρωπότητα. Υπόρθενος σύ
Oh.
κάνει. Τα πένε νότσι στα χανέλα μένει, τα πένε νότσι στα νουενέλα μένει. Ένα του τσίσου Χριστού ρέντε τόρνε, λίμουν του τσάστην γράντου αλλού λαμέντου. Καπένα δε σε τζάλε πέντε τσιόνε, εφίτσι σκουμπαρίρο γνήλαμέντου, εφίτσι λουμανίνο μήλαμέντου. Thank you.
Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ με τη δύναμή της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως. Κι αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, κι αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμε. Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη. Η αγάπη δεν ζηλεύει, η αγάπη δεν καυχαίται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει όταν επικρατεί η αλήθεια. Η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη.
Φωνάξω το όνομά σου, αγάπη, με όλη μου τη δύναμη. Να τα ακούσουν οι χτίστες από τις καλωσιές και να φιλιούνται με τον ήλιο. Να το μάθουν στα καράβια οι θερμαστές και να ανασάνουν όλα τα τριαντάφυλλα. Να τα ακούσει η άνοιξη και να έρχεται πιο γρήγορα.
Να το μάθουν τα παιδιά για να μην φοβούνται το σκοτάδι. Να το λένε τα καλάμια στις ακροποταμιές, τα τριγόνια πάνω στους φράχτες. Να τα ακούσουν οι πρωτεύουσες του κόσμου και να ξαναπούνε μόλις τις καμπάνες τους. Να το κουβεντιάζουν τα βράδια οι πλήστρες, χαϊδεύοντας τα πρισμένα χέρια τους. Να το φωνάξω τόσο δυνατά που να μην ξανακοιμηθεί κανένα όνειρο στον κόσμο. Καμιά ελπίδα πια να μην πεθάνει. Να τα ακούσει ο χρόνος και να μην σ' αγγίξει, αγάπη μου, ποτέ.